Είναι Τετάρτη, είναι η μέρα αυτού του, του, συνεργάτη του καταπληκτικού, του Σπύρου του Ανδριανού, συνειδητή του Men of Style. Είναι δικό μα άνθρωπο, μα ανοίγει τα μάτια, μα ανοίγει τα μυαλά, μα δίνει θάρρο, μα δίνει έτσι αυτό το, το, κίνητρο του να κάνουμε τα βήματά μα. Είναι μαγικό. Σπύρο, που είσαι. Καλώ τον. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώ τον, ε, καλώ όρισε. Καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ πολύ, καλώ σα βρήκα. Νιώθω δικό σα άνθρωπο, να το πούμε αυτό. Οπότε θα με επιτρέψει να πω. Ζωζέφ Για πε λίγο με ένα style, αδερφέ μου. <laughs> Που στο παίζει δύσκολο 20 χρόνια τώρα, <laughs> εγώ. <laughs> Ζοζέφ, <laughs> Έλα, ναι. Ζωζέφ, Κοίτα ναι. τώρα, ο Ζωζέφ είναι λίγο old school, ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι θέλει ένα, ένα update. Old school είμαστε κι εμεί, να σου πω κάποια πράγματα. Χρειάζεται να μένουν ε, ε στι αξίε παλιέ. Γιατί Δουλεύανε για πολλά χρόνια. Τώρα προσπαθούμε κάποια πράγματα να αλλάξουμε. Δεν πρέπει, Εγώ πάλι δεν πρέπει, τώρα, αν θέλει να, να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι ο Ζωζεφ ε, επιδιώκει αυτό ο έρωτα να μείνει πλατωνικό. Ναι. Ναι, α, είναι α, γιατί. Το... Αν έχετε κάποιο τραυματάκι δικό του, μάλλον. Αχ, <laughs> <δε>, τώρα <laughs> να ήταν <laughs> και μόνο <laughs> <κάτι> ένα. <laughs> Είμαστε γεμάτοι τραύματα εδώ μέσα, να ξέρει, όλοι. <laughs> ξέρει, πολλοί άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ επιτυχημένοι σε πολλού τομεί, σε κάποιου άλλου τη φοβούνται την επιτυχία. Και προσπαθούν ξέρεις, να μείνουν λίγο μακριά. Σαμποτάρουν τον εαυτό του, το κάνουν πιο δύσκολο από ότι είναι, το υπεραναλύουν και εν τέλει μένουν στην ίδια θέση για πάρα πολύ καιρό. Οπότε α το δούμε λίγο, όποιο το νιώθει έτσι. Γιατί το έχω το, 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 το ντοπίσει και σε μένα αρκετέ φορέ. Τέλεια, στην επόμενη σύνδεσή μα θα έχω το ζεσέφε εδώ δίπλα ξάπλα στον καναπέ. Εντάξει. Ευχάριστη, ευχάριστη. <laughs> Λοιπόν, Σπύρο, πάρα πολύ χαίρομαι που τα λέμε ξανά. Όντω, ε, αυτό που λέω ότι είσαι δικό μα άνθρωπο, εγώ το, προσωπικά το λέω και το εννοώ, και κάθε φορά ανυπομονώ. Ε, φαντάζομαι το έχει αντιληφθεί ε, και από τα μηνύματά μου και από τον ε, τρόπο που έτσι είμαι, με λαχτάρα αγωνιώ για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε κάθε φορά. Σήμερα μου έρχεσαι με θέμα φωτιά. Ε, θα μιλήσουμε για την αε, απροειδοποίητη απόλυση και τι κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση μετά τον πρώτο ευνηδιασμό και πριν χάσουμε την ψυχραιμία μα. Γιατί ξέρει, νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση είναι αυτό το, φοβερό το αίσθημα τη αδικία, κλάματα, ιστερίε, απειλέ, απογοήτευση. Όλα, όλα μαζί. Όλα μαζί και χάνουμε την μπάλα. Ε, θα σου πω το εξή. Για πτή, ε, πρώτη είναι αυτό το θέμα. Ορμόμενος από ε, κάποια δημοσιεύματα και την ε, κίνηση της κυβέρνησης που σωστά έγινε να αυξηθεί ο κατώτος μισθός, ε, για όποιον δεν γνωρίζει να πούμε ότι είχε αυξηθεί ε, στα 8.30, συν 50 ευρώ δηλαδή από αυτό που ήταν πριν. Α, <χωρίς, Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. ότι μας λύνει το πρόβλημά μας βέβαια. Όχι, δεν λύνει το πρόβλημα, δεν είναι το πρόβλημα, αλλά κάθε αύξηση που μπαίνει στη ζέπη των ανθρώπων μπαίνει στην αγορά, οπότε η αγορά κινείται λίγο καλύτερα. Οπότε κινείται προς μια καλή κατεύθυνση για να μην τα δαιμονοποιούμε όλα. Αυτό όμω που δεν ίσω γνωρίζει ο κόσμο είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν τα δίνει η κυβέρνηση η ίδια. σα ίσα εισπράττει και περισσότερα από του φόρου που σημαίνει αυτή η αύξηση, αλλά τα δίνει ο εργοδότη. Δηλαδή υποχρεώνει τον εργοδότη να δώσει περισσότερα χρήματα στου ανθρώπου που είχαν συμφωνήσει για λιγότερα. Ε, Ειδικό στην βαθμίδα του κατώτου του μισθού. Ε, που ξαναλέμε δεν φτάνει και είναι καλό να γίνει αυτό, αλλά παρασύρει και τι πιο πάνω αποδοχές των ανθρώπων, στις πιο πάνω κλίμακες, σε περισσότερα έξοδα για τον εργοδότη. Και κάποιοι εργοδότες, επειδή δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, θα μαζευτούν. Οπότε θα προχωρήσουν σε κάποιες απολύσεις, καλός ή κακός, ή πάγωμα προσλήψεων. Εντάξει? Και κυρίως κακός για μένα, γιατί ε, είμαστε σε μια φάση, αν θέλεις, αυτή τη στιγμή στην, στην κοινωνία μας, που πέφτει η ανεργία. Αυτό, αυτή η κίνηση, λένε κάποιοι αναλυτές, ε, από τα δεδομένα που βλέπω ε, καταλαβαίνω ότι έχει μια βάση αυτό που λένε, θα φέρει μια κάποια ε, μικρή πτώση στην αύξηση τη μείωση ενέργεια. Δηλαδή η αύξηση του ρυθμού, της τη μείωση ενέργεια. Τώρα, έρχεται ο εργοδότη μα και μα λέει να σου πω, Σπυρό, δεν τα πάμε καλά. Δεν βλέπω να συνεχίσει η συνεργασία μα. Αντίο. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε, τι είναι, όπως και σε μία σχέση που μας χωρίζουν, Χωρί να το περιμένουμε. Κάτι. Έκανα, έκανα... Ε, βέβαια, ε, βέβαια. Ενοχοποιούμε του τους εαυτού μα. Εγώ θέλω να σου κάνω μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Έχει ναι. δικαίωμα ο εργοδότη να έρθει ένα ωραίο πρωί και να σου πει: Τα πάμε, γεια σου. Έτσι, χωρί ναι, ένα περιθώριο, χωρί ναι, κάτι ναι. να σου, σου αφήσει. Όχι. Όχι. Ό, ε, ε, έχει το δικαίωμα. Μιλάμε νομικά αυτή τη στιγμή. Έχει το δικαίωμα την επόμενη μέρα να λήξει τη συνεργασία. Φυσικά με την νόμιμη αποζημίωση. Υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει, το βλέπω στη σφαίρα του Ιντερνετ να κυκλοφορεί όπου κάποιοι που ή ή καθυστερούν ή δημιουργούν προβλήματα στο κομμάτι τη αποζημίωση. Η αποζημίωση είναι η ποινή που ε, υποχρεώνει το κράτο στον εργοδότη να διακόψει μια συνεργασία ε, άμεσα. Μπορεί ο εργοδότη να τη μειώσει αυτή την ποινή, άμα σε επιδοποιήσει. Δηλαδή, άμα σου πει ότι σε έξι μήνε από τώρα θα λήξει η συνεργασία μα. Τότε η αποζημίωση που σου δίνει μπορεί να είναι μικρότερη. Το χρησιμοποιούν ε. αυτό οι εργοδότε σαν όπλο στα χέρια του. Ότι ξέρει εγώ έχω σκοπό να απολύσω έναν εργαζόμενο μου, αλλά θα το κάνω με προειδοποίηση για να γλιτώσω και τη μισή αποζημίωση. Εξαρτάται από το τι θέλει να κερδίσει. Αν θέλει να κερδίσει από το κομμάτι τη αποζημίωση, ναι. Αν θέλει να κερδίσει από τη μισθοδοσία που του δίνει για έξι μήνε, τότε θα προχωρήσει σε πιο άμεση απόλυση. Α, έχει να κάνει δηλαδή με το τι στρατηγική έχει επιλέξει εκείνη τη στιγμή και για ποιο λόγο COVID συνεργασία. Ε, οπότε, ό,τι και να μα συμβεί, σε κάθε περίπτωση είναι το αρχικό η αρχική επικοινωνία είναι ένα σοκ. Δεν είναι ο μόνο ο ευνηδιασμό το τι, τι κάνω από εδώ και πέρα. Είναι και ότι τι, αρχίζω να ε, χαλάω τον ψυχισμό μου γιατί πιστεύω ότι έχω φταίξει. Αρχικά χαμηλώνει το... πάρα πολύ η αυτοπεποίθησή μα. Ακριβώ. Πέφτει η αυτοπεποίθησή σου γιατί σου κάνει ένα χτύπημα στον εγωισμό σου. Mm -hmm. Εγώ πιστεύω ότι είμαι ένα καλό. Ε, Δηλαδή, φέρνουν αξία στην επιχείρηση. Για ποιο λόγο να καταλήξουμε εκεί. Και εδώ θέλω να πω στου ανθρώπου που μα ακούνε και με πολύ αγάπη, και φανταστείτε σα παίρνουν μια αγκαλιά τώρα, έτσι. Ε, δε, μπορεί να μην έχει να κάνει με σένα. Μπορεί να έχει να κάνει με τη σαντική τη επιχείρηση. Μπορεί να έχει να κάνει με ότι ο εργοδότη δεν μπορεί να τα απεξέλθει και να το δούμε και από την καλή σκοπιά. Αντί να σε έχει και να μην σε πληρώνει, είναι πιο άνθρωπο και λέει: Ξέρετε, δε, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Δεν μπορώ να συνεχίσω σε Ναι, αλλά σπύρο εσύ, μου, άκουγα ναι. λίγο τώρα. Ε, έχει να κάνει και ο τρόπο με τον οποίο το επικοινωνεί ο εργοδότη. Δηλαδή, αν ο εργοδότη έρθει ε, χωρί εξηγήσει και σου πει λίγη συνεργασία μα, ευχαριστώ για όσο καιρό ήσουν εδώ και τα πάμε. Ε, μοιραία, ναι, θα τον κατηγορήσει και ενδεχομένω όχι και άδικα. Αν πολλοί άνθρωποι να κάτσει και σου εξηγήσει του λόγου για του οποίου προχωρά σε αυτή την κίνηση. Τότε ίσω, λέω ίσω και να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Γιατί και πάλι, ακόμα και αν μα εξηγήσει, δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε. Ωραία, ε, είμαι σε μια εταιρεία που απασχολεί 20 εργαζόμενου και από του 20 απολύει του 3. Γιατί να είμαι μέσα στου 3 και οι υπόλοιποι 17 είναι μια χαρά, Άρα πάλι εγώ έχω το πρόβλημα. Ναι. Ε, Πολύ σου αυτό που λε. Πρέπει αρχικά ο εργοδότη να εξηγεί κάποια πράγματα. Γιατί συνεργάζεσαι με ανθρώπου, δεν συνεργάζεσαι με μηχανήματα. Το μηχάνημα δεν σου τα εξηγήσει, το μηχάνημα δεν έχει συναισθήματα. Ο άνθρωπο που έχει απέναντί σου, ειδικά στι μικρέ αγορέ, ε, έχει συνέστημα και θα πρέπει κάπως να το εξηγεί γιατί θα το μεταφέρει και σε υπόλοιπου ανθρώπου. Ακόμα δηλαδή και αν δεν το κάνει από ανθρωπιά, κάτω ε, για την ιστεροφημία τη επιχείρησή σου και του ονόματό σου. Ωραία. Ένα αυτό. Δύο. Ακόμα όμω και αν το κάνει ο εργοδότη, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα το πάρουν ω δικαιολογία. Δηλαδή θέλει να μου χρυσώσει το χάπι. Αν εγώ δηλαδή πω σε κάποιον άνθρωπο ο οποίο ε, απολύεται από την εταιρεία μου, ότι κοίταξε να δει, απλά η θέση που έχει πλέον είναι παροχημένη, δεν τη χρειάζομαι ή κόβω το τμήμα γιατί δεν μου βγαίνει το budget, μπορεί να το πάρει προσωπικά γιατί μου το λέει ο Σπύρο για να με κάνει να νιώσω καλύτερα. Okay. Και υπάρχει και αντίλογο. Υπάρχει περίπτωση. και αντίλογο. Μετέφερε με σε κάποιο ναι. άλλο τμήμα. Μα, απασχόλησε με κάπου αλλού. Ναι, πάρα πολύ σωστό. Τι πιο πολλέ περιπτώσει να ξέρει ότι αυτέ οι κινήσει γίνονται πριν από τον εργοδότη, αν δεν φτάσει στη διαδικασία να το ανακοινώσει, δεν υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο επικοινωνία. Ε, εγώ θεωρώ ότι οι περισσότεροι εργοδότε, μπορεί να κάνω λάθο, αλλά θέλω να πιστεύω και να σκέφτομαι θετικά για την κοινωνία μα. Οι περισσότεροι εργοδότε πριν φτάσουν σε αυτό το σημείο, επειδή είναι δύσκολη η κατάσταση, δύσκολη σαν κουβέντα, προσπαθούν να βρουν άλλε λύσει. Εάν δεν βρουν καλύτερα, αν δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία μάλλον. Καλύτερα να σε απολύσει να βρει έναν άλλον εργοδότη που θα είναι και πιο ανθρώπινο. Ωραία. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα εδώ, σε αυτό το κομμάτι, είναι σαν, και σαν πρώτο βήμα να αντιληφθεί ο άνθρωπο πρώτα απ' όλα ότι μπορεί να μην έχει κάνει με σένα, αλλά ακόμα και να έχει να κάνει με σένα, να κάνει μια συνειδητή προσπάθεια να δει τα επόμενα βήματα και να μην μείνει στο παρελθόν. Γιατί εκεί η θέση είναι παρελθόν πλέον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να μην ε, καταρακώνεται και να μην παραλύει. Την ώρα που παραλύει, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Και είναι, είναι λογικό όταν έρχεται μια απειλή, που είναι απειλή η ανεργία, να, να έχει ε, δύο αντιδράσει. Η e fight ή e flight. Άσε που, ακόμα fight. και αν μετά από συζήτηση ενδεχομένω ε, αλλάξει αυτή η πρώτη απόφαση, η παύλα ανακοίνωση, ε, μετά πώ συνεχίζει ε, σε μια εταιρεία που έχει προηγηθεί όλο αυτό, δεν είσαι ξενερωμένο. Έλατε, πολύ σωστό. Πολύ σωστά. Ε, από την εμπειρία μου σου λέω, αυτέ οι περιπτώσει είναι πάρα πολύ λίγε. Ακριβώ για τον λόγο που σου είπα πριν. Ε, αν όμω συμβεί αυτό το πράγμα, όντω, επειδή είναι σαν να. Ε, σε απατάει η σχέση σου. Αν να εμπιστευτεί πάλι. Να το συγχωρέσω. Yeah. Ναι, δεν εμπιστεύεσαι. Αν ραγίσει yeah. το γυαλί, σε αυτέ τι περιπτώσει δεν ε, ξανακολλάει. Οπότε, α δούμε yeah. του επόμενου σταθμού. Το επόμενο βήμα είναι να διεκδικήσει το και το τελευταίο ευρώ τη αποζημίωσή σου. Να θυμηθούμε yeah. ότι η αποζημίωση δεν είναι μόνο η αποζημίωση τη απόλυση. Είναι οι άδειε που σου χρωστάει η εταιρεία, οι οποίε θα πληρωθούν εφόσον σταματάει η συνεργασία σα είναι τα δώρα του Πάσχα Χριστουγέννων και το επίδομα τη αδεία, που θα πρέπει αναλογικά να τα πάρει και αυτά. Και αυτά τα χρήματα μαζί με την αποζημίωση τη απόλυση την τυπική είναι το μαξιλαράκι σου για τι επόμενε αναζητήσει σου. Δηλαδή, θα έχει κάποια χρήματα για κάποιο διάστημα να αναζητήσει το επόμενο σταθμό Ερώτηση. Επειδή μίλησε για τι yeah. τις, ε, τις άδειε, ότι θα πρέπει να πληρωθούν, yeah. α, αν και εφόσον ο εργοδότη την επόμενη μέρα σου πει αντίο. Ε, αν, yeah. ε, ε, αν ε, πέσει στο τραπέζι, το, ε, θα σταματήσει ε, σε 15 μέρε, γιατί σου χρωστάμε και 15 μέρε άδεια. Οπότε θα την πάρει και μετά θα σταματήσει. Αυτό είναι απόλυση με προειδοποίηση ή απροειδοποίητα. ότι θα... 15-20 μέρε ένα μήνα συνεχίζει και δουλεύει. Είναι απεριδοποιητή. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ τα χρονικά πλαίσια, αλλά δεν είναι στι 15 μέρε. Εντάξει. Ε, άμα το ψάξει κάποιο online, θα βρει ακριβώ τα. Και έχει να κάνει και με την προπηρεσία που έχει ο κάθε άνθρωπο. Οπότε δεν είναι στάνταρ στον καθένα. Ε, υπάρχουν όμω πίνακε αναλυτικοί online που μπορεί να τα βρει. Ε, και πάλι όμω αυτό μπορείτε να το συζητήσετε. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή θα ψάχνω δουλειά άμεσα, καλύτερα να τι πληρωθώ αυτέ τι μέρε. Δεν όμω να τα χαλάσετε τώρα για 10, 15, 3, 4 μέρε αδεία. Ωραία. Ε, το ζήτημα είναι σε αυτήν την περίπτωση απλά να καταλάβει ο άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση ότι δικαιούται κάποια χρήματα. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα πάρει, να μην ακούσει δικαιολογίε, να μην ακούσει υπεκφυγέ και αυτά τα χρήματα θα είναι η κινητήριο δύναμή του, το καύσιμο του για να αναζητήσει του επόμενου σταθμού. Γιατί δεν θα έχει εισόδημα και μέχρι να βρει κάτι που του αρέσει, μέχρι να βρει κάτι που του κάνει ή κάτι τέλο πάντων που σηκώνει στην καριέρα που είναι, στην ηλικία που είναι και στην όρεξη που είναι. Να σηκώνει να το κάνει. Ωραία. Πόσο πώρα, σημαντικό πώρα. είναι να δείξουμε ψυχραιμία και να μην κάνουμε βεβαιασμένε κινήσει προκειμένου να βρούμε την επόμενη δουλειά μα με, με σύνεση και να είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Είναι δύσκολο τώρα εγώ μου να πούμε σε κάποιον άνθρωπο ο οποίο έχει λογαριασμού, έχει παιδιά, έχει υποχρεώσει που τρέχουν, να το πούμε να δείξει ψυχραιμία. Αλλά α κάνουμε μια προσπάθεια και μαζί με το κοινό τώρα να συζητήσουμε εδώ πέρα. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή από την αποδοχή ενό εργοδότη και από το αν ένα μήνα ήρθε ένα μισθό. Υπάρχει η υγεία μα, υπάρχουν οι άνθρωποι μα γύρω-γύρω, υπάρχουν ένα εκατομμύριο πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη αξία από μια θέση που μα έδωσε κάποιο ή δεν μα την έδωσε. Σπυρό να σε ρωτήσω Οπότε... κάτι από την εμπειρία ναι. σου, είμαι σίγουρη ότι θα ξέρει να μου απαντήσει. Από του ανθρώπου οι οποίοι απολύθηκαν και αποζημιώθηκαν πόσοι περίπου, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ποσοστό επί της 100, πόσοι αξιοποίησαν την αποζημίωσή τους στο να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. Πάρα πολύ. δεν ξέρω πόσο στο να σου πω γιατί δεν το έχω μετρήσει και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. γνωρίζω πάρα πολλέ περιπτώσεις που αξιοποίησαν τα χρήματα αυτά γιατί ήταν πολλά χρόνια σε μια εταιρεία οπότε ήταν αξιοσημείωτο το ποσό και έκαναν κάτι καινούριο δικό τους. Τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχει το εξή ζήτημα. Νομίζω το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή. Αν δεν το έχουμε πει μαζί, α το επαναλάβουμε. Α το ξαναπούμε. Ε, οι άνθρωποι που γίνονται επιχειρηματίε από ανάγκη, δηλαδή βρέθηκαν σε μια στιγμή τη ζωή του χωρί εργασία, με κάποια χρήματα στην άκρη, δεν σημαίνει ότι είναι καλοί επιχειρηματίε. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα στου ανθρώπου, σαν τρίτο βήμα, το πρώτο είπαμε είναι να το δουν ότι δεν έχει κάνει μαζί του, να το, αποσωποιηθούν να, το, να από το πρόβλημα. Το νούμερο δύο είναι να είναι ψύχρεμοι και να πάρουν την ε, αποζημίωσή τους. Και το τρίτο βήμα είναι να, δουν, να πάρουν λίγο χρόνο όσο αντέχουν και να δουν τι θέλουν να κάνουν σε ένα επόμενο βήμα. Είναι μια ευκαιρία να κοιτάξουν τα επόμενα βήματα της καριέρας τους. Σας δίνετε μια χρυσή ευκαιρία και έτσι πρέπει να το δείτε αγαπητό κοινό. Να, να, εξετάσετε αν θέλετε να αλλάξετε καριέρα, αν θέλετε να πάτε σε ένα άλλο τομέα, αν ακόμα και να αλλάξετε πόλη και να πάτε σε μια άλλη χώρα. Είναι μια ευκαιρία. Στο το δούμε έτσι. Καταλαβαίνω ότι πολλοί μπορεί να πιέζεστε. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σα φέρει σε κάποιε δύσκολε θέσει, αλλά κάθε τι που αξίζει στην αρχή είναι άβολο. Κάθε τι που αξίζει θέλει λίγο προσπάθεια και λίγο κόπο. Μπορεί η νέα σα καριέρα, η οποία να αξίζει περισσότερα για εσά, στο μυαλό σα, στην τσέπη σα, στην ψυχική σα υγεία, να χρειάζεται λίγο ξεβόλεμα αυτή τη στιγμή. Α δούμε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, σαν αυτήν την εκπαίδευση. Εντάξει, Ωραία. Ξέρουμε βέβαια και το έχουμε συζητήσει και μαζί πόσο δύσκολο είναι το ξεβόλεμα ε, και πόσε ανασφάλειε μπορεί να μα να μας γεννήσει. Σωστά. Μπορεί Σωστά. η απόλυση ακόμα και αν έχει μία αιτιολογία τίμια και ξεκάθαρη από τον εργοδότη να μας α, δημιουργήσει μία ανασφάλεια ως προς τον επόμενο εργοδότη και το βιογραφικό μας. Δηλαδή, εμείς θα πούμε ότι ναι, δουλεύαμε εκεί και απολυθήκαμε από την τάδε εταιρεία με αυτήν την αιτιολογία. Δεν νιώθουμε ε, μέσα μας ότι μπορεί και να μην γίνουμε πιστευτοί. Ε, ο, πιστεύεις δηλαδή ότι ο επόμενος εργοδότης θα το αξιοποιήσει κατά μας. Αυτό εννοείς, αν τα ότι, ότι μπορεί και να μην... Ε, ναι, μπορεί και να μην μα πιστέψει 100%. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να το ψάξει περισσότερο. Ότι όντω είναι έτσι ή ήταν καλό στη δουλειά ναι. του, αλλά ε, έγιναν κάποιε περικοπέ. Το, το έπιασα απόλυτα. Ε, υπάρχει περίπτωση, όντω, ο λόγο που απολυόμαστε να είναι valid και στα δικά μα αυτιά. Γι' αυτό λέω πάρα πολλέ φορέ, ε, ότι την ώρα που πάμε στον επόμενο εργοδότη, καλό είναι να μην λέμε ψέματα. Εντάξει, αν είναι να ερωποιήσουμε την αλήθεια, καλώ. Αλλά α μην λέμε ψέματα. Γιατί δεν χρειάζεται να ξεκινάμε μία σχέση, οτιδήποτε σχέση είναι αυτή, σε σαθρά θεμέλια. Αν λοιπόν εγώ είχα απολυθεί τώρα, εντάξει, και είχα απολυθεί επειδή αργούσα να πάω το πρωί στο γραφείο μου. Ωραία. Που είναι κάτι που το κάνω συχνά. Λοιπόν. Ε. Και μου έλεγε, ξέρω εγώ, ο εργοδότη μου, ο υποτιθέμενο εργοδότη μου, ότι κοίταξε να δει, ακριβώ επειδή δεν μπορεί να έρθει την ώρα στο γραφείο, θα διακόψουμε τη συνεργασία μα. Στον επόμενο εργοδότη θα πήγαινα και θα έλεγα. Είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον τάδε εργοδότη, τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά, έκανα κάποια λάθη, το, ακριβώς τα λάθη, τα οποία το πήρα σαν feedback και τώρα το έχω φτιάξει αυτό. Και από εκεί και πέρα ξεκινάω τη νέα μου καριέρα με τον νέο εργοδότη. Ε, θα κρίνει προφανώς ο άλλος αν αυτό του κάνει. Εντάξει. Και αν με εμπιστεύεται, γιατί είναι πιο εύκολο να με εμπιστευτεί, Παρά να με απορρίψει, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Εκτιμάται στα εργασιακά έτη ναι, 2024 το, ε, τόση ειλικρίνεια, Γιατί δεν είμαι τόσο αισιόδοξη εγώ, Γιατί νιώθω ότι γενικότερα οι άνθρωποι δεν την εκτιμούν αυτή την ειλικρίνεια. Ναι, οπότε τι, τι να προτείνουμε στον κόσμο. Και το, συμφωνώ σε αυτό που λε, αλλά ποια είναι η επόμενη πρόταση, Ποια είναι η εναλλακτική, Να αρχίσουμε να λέμε όλοι ψέματα. Θεωρώ ότι καλό είναι να είσαι λίγο διπλωμάτη και να ωρεοποιείς μερικά πραγματάκια γιατί όλοι μας θέλουμε λίγο, ξέρεις, ε, τη ζάχαρη να την πασπαλίσουμε πάνω στο οποιοδήποτε έτσι γλυκό, αλλά... Εγώ είμαι εδώ πέρα για να δείξω στους ανθρώπους και η εταιρεία μου και οι συνεργάτε μου ότι ξέρεις, μπορούμε να ζούμε μία ζωή η οποία έχει την αλήθεια μέσα της. Δηλαδή, να, να δείχνουμε τον εαυτό μας και να δούμε αν με αυτόν τον εαυτό και με αυτήν την αλήθεια μπορούμε να συμβαδίσουμε με άλλου ανθρώπου. Για μένα η αλήθεια είναι ένα φίλτρο για να βλέπει αν υπάρχει συμβατότητα με ό,τι συνεργασία και να κάνει. Εγώ σπέρω μαζί σου Ανα... 100%. Εγώ πρώτη και καλύτερη έχω νιώσει στο, στο πετσί μου τι συνέπειε τη ειλικρίνεια. Δεν το συζητώ καθόλου. Και π, π, πάλι το ίδιο θα κάνω, πόσο και να το πληρώσω ακριβά αυτό το τίμημα. Ε, δεν ξέρω πόσο σου... κόσμο. Έχει είναι μακροπρόθεσμα... Έχει μακροπρόθεσμα κέρδη. Ο κόσμο δεν είναι έτοιμο. Και επειδή ξέρει την αγορά, σωστά το εκφράζει και τοποθετείσαι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξο. Και επειδή η τοποθέτησή μα, σαν μενό οστάιλ και σαν σπύρο, είναι η εκπαίδευση, θέλουμε να εκπαιδεύσουμε κάποιου ανθρώπου, όσου θέλουν να μα ακούσουν, ναι. ότι εάν είναι ο εαυτό του, θα βρίσκουν και ανθρώπου που του ανέχονται με αυτά τα κουσούρια που έχουν ναι. ή του αγαπάνε με τα προτερήματα που έχουν. Δηλαδή, το να συνεργαστούμε εμεί οι δύο και να σου πω ψέματα ότι έχω μαλλιά, κάποια στιγμή θα βγει. Και αυτό που θα βγει θα είναι άγχο και για μένα και για σένα. Και αυτό έχει επιπτώσει. Αυτέ οι επιπτώσει δεν θέλω να τι πληρώσω. Αλλά τι θέλω να πληρώσω. Από την αρχή να σου πω, να σου πω εγώ μου, εγώ δεν έχω μαλλιά. Μπορεί στην κάμερα να λάμπω περισσότερο από ό,τι θέλει. Εντάξει, και εσύ να αποφασίσει αν αυτό το πράγμα το αγκαλιάζει ή το απορρίπτει. Και πάλι φίλοι θα είμαστε στην αρχή, αν, αν το απορρίψει. Και αν το αγκαλιάσει, ακόμα καλύτερα. Αν όμω αρχίζω και σου λέω ψέματα, ε, γιατί να με εμπιστευτεί σε κάτι ανώτερο μετά. Γιατί να με εμπιστευτή σε κάποιο άλλο κομμάτι. Ξέρει ότι τώρα όλο αυτό που συζητάμε νιώθω ότι έχει να κάνει και με το πόση δουλειά έχουμε κάνει εμεί οι ίδιοι με του εαυτού μα σε ένα γενικότερο πλαίσιο και όχι μόνο στα εργασιακά. Δηλαδή, πόσο καλά είμαστε εμεί με αυτό που είμαστε για να μπορέσουμε με αυτή την ειλικρίνη και με αυτή την άνεση να το παρουσιάσουμε αυτό που είμαστε και στον κόσμο. Είτε μιλάμε για δουλειά, είτε μιλάμε για μία σχέση, είτε μιλάμε για μία φιλία, όχι, ο, οπουδήποτε. Δεν... Όχι, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι και δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και ό, είμαστε, όσοι, είμαστε, όσοι ενήλικες, έχουμε την απόφαση μερικές φορές να ακολουθήσουμε έναν δρόμο ο οποίος μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά έχει ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα θετικό, το οποίο είναι το να είμαστε καλά με τον εαυτό μα, να επικοινωνούμε καλά με τα συναισθήματά μα και με του ανθρώπου γύρω μα. Πολλοί άνθρωποι όμω. Και είναι και ένα μόνιμο τσακωμό εισαγωγικά που έχω με του συμπαρουσιαστή μου, στο... θα σου ειδοποιήσουμε τον Κωνσταντίνο. Ε, πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν την έχουν μάθει αυτή την πόρτα, δεν την έχει δείξει κανένα δεν μπορούν να τη διαβούν. Δηλαδή, δεν υπάρχει στην εκπαίδευσή μα στο σχολείο ένα άνθρωπο να μα πει: Παι, Παιδιά, υπάρχει αυτοβελτίωση. Υπάρχει ανάπτυξη ικανοτήτων χωρί να χρειάζεσαι την εκπαίδευση του δημοσίου. Υπάρχει το ότι μπορεί να πα σε ένα σύμβουλο ψυχική υγεία. Έλα να το δει και να μην το έχει, α πούμε, σαν ταμπού στο μυαλό σου. Και να μην το υποτιμά. Εντάξει. Γίνονται κάποιε προσπάθειε τώρα, κακά τα ψέματα, να το δούμε αυτό. Αλλά κυρίω τα ερεθίσματα που έχει ο κόσμο είναι από ιδιωτικέ πρωτοβουλίε. Η εκπομπή σου που τώρα βγάζει δύο yeah. θέματα. Εμεί με το έργο yeah. που κάνουμε. Αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται ένα κεντρικό φορέα, κατά την άποψή μου, yeah. ο οποίο θα βοηθάει τα παιδιά yeah. να αντιληφθούν ότι δεν ξεμένουν ποτέ από επιλογέ. Υπάρχουν πάντα επιλογέ, ακόμα και στο κομμάτι αυτό. Ε, Παρ' όλα αυτά, αν κάποιο έχει παραμείνει σε μία δουλειά ε, για πάρα πολλά χρόνια, ε, όταν λέμε πάρα πολλά χρόνια, εννοούμε 10, 15, 20 χρόνια, ε, και ξαφνικά Μάλιστα. έρχεται μία απόλυση για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί Ή. να. αυτό ο άνθρωπο να έχει εξελιχθεί πολύ καλά στο κομμάτι του και να ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του, αλλά ω εκεί, επειδή ακριβώ ε, υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια στην πλάτη του και δεν είχε την ευκαιρία να μάθει και κάτι άλλο. Η αγορά όμω εξελίσσεται, εξυγχρονίζεται και βγαίνοντα στην αγορά. Ίσως και να έχει μείνει πίσω Ναι ε, Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις Και να, να μην κρυβόμαστε Οι περισσότεροι που βολευόμαστε για πολύ καιρό Σε μια δουλειά ε, Μπορεί να είναι και λίγο το στυλ μας, μπορεί να είναι λίγο η συγκρασία μας ε, δεν, δεν κοιτάζουμε πάρα πολύ Τι γίνεται έξω Αλλά θα σου πω το εξή. Ε, ορ, ε, ορμόμενος από δύο Ανθρώπους που έχουν αναλάβει Αυτήν την περίοδο ε, Έφερα και το θέμα στην εκπομπή μας Λοιπόν και οι δύο άνθρωποι είναι σε αυτή την φάση. Δηλαδή, νιώθουν ότι έχουν μείνει λίγο πίσω. Επίτηδε αξιοποιώ τη λέξη νιώθουν. Γιατί η πληροφορία αυτή την περίοδο είναι τόσο εύκολα προσβάσιμη, πολύ γρήγορα μπορεί να μάθει τι συμβαίνει εκεί έξω. Ειδικά αν έχει την εμπειρία 10 και 15 χρόνων, σαν στέλεχο σε έναν τομέα, όχι μόνο αντιλαμβάνεσαι πιο γρήγορα τη νέα πληροφορία που αφορά τον τομέα σου, αλλά μπορεί να δει και συνδυαστικά που μπορεί να την εξοπίσει. Και παράλληλα, εγώ θα πω και το άλλο. Οι άνθρωποι που είναι πολύ καιρό σε μία αγορά καταλαβαίνουν καλύτερα και τα κενά αυτή τη αγορά. Και άμα έχουν κάποια λεφτάκια στην άκρη από την αποζημίωση ή από κάτι άλλο, γιατί να μην καλύψουν με μια δικιά του πρωτοβουλία ιδιωτική, μια επιχείρηση δηλαδή, αυτό το κενό στην αγορά. Αρκεί να το αγαπάνε. Αρκεί να το γουστάρουν. Να έχουν όρεξη να δουλέψουν. Το ότι ήσουν 10 και 15 χρόνια. Και να καλύψουν και, και το χαμένο καρία. χρόνο, ίσω. Ναι, ναι. Γιατί το θεωρώ. Ορασ... να το δούμε αυτό. Γιατί το θεωρούμε χαμένο χρόνο. Γιατί εγώ δεν θεωρώ χαμένο χρόνο, δηλαδή που είμαι 15 χρόνια στον Νοτέ. Και δεν όχι, την όχι, νω, εννοώ. Το, 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 ε, Λάθο έκφρασε δική μου, όχι το χαμένο χρόνο, τα, τα κενά τα οποία mm. άφησαν μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Στο ότι δεν είχαν ναι, τη δυνατότητα ναι, ναι. να παρακολουθήσουν την, την εξέλιξη των πραγμάτων. Εγώ θα σα φέρω ένα απλό ναι, παράδειγμα. Σωστά, σωστά, Εγώ κάνω φέτο, κλείνω τώρα το 24, κλείνω 20 χρόνια στα τηλεοπτικά πράγματα. Απίστευτο εντωμεταξύ. Πόσο χρόνο να είμαι τα πια. Ευχαριστώ. Πόσο χρόνο να τα έχω φτάσει. Αυτό είναι που με τρομάζει. Από τριών χρονών. Ναι, ναι, ναι. Από την κοιλιά τη μπάνα μου κατευθείαν με ένα φακό μπροστά. Πόσα ραγό στη γένα. Αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ εναλλακτικέ τη τηλεόραση, όπω είναι το Web TV, όπω είναι και στο ραδιόφωνο παράλληλα, γιατί είμαι παραπάνω χρόνια στο ραδιόφωνο, όπω είναι τα podcast. Είναι όλα τόσο mm. σύγχρονα, που αυτή τη στιγμή, εμένα αν με ρίξει να κάνω ένα πα, Ιντερνετικό κανάλι, μια ε, Ιντερνετική εκπομπή, θα, θα νομίζω ότι δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τηλεόραση. Ωραία, γιατί είναι απόλυτα. άλλη συνθήκη, είναι άλλο το πλαίσιο. Τέλεια. Το λε, είναι φοβερό παράδειγμα. Και χαίρομαι που το, το φέρνει και πάνω σου για να κάνουμε πιο πρακτική κουβέντα. Σου υπόσχομαι ότι μέσα σε τρει μήνε θα τα έχει μάθει όλα. Εγώ που δεν είμαι του τηλεοπτικού τόσο πολύ, έχω κάνει λίγα πράγματα σε σχέση με σένα. Επειδή ξέρω το Ιντερνετικό πάρα πολύ καλά, σου λέω ξεκάθαρα ότι μέσα σε τρει μήνε θα μπορεί να έχει πάρει όλη τη γνώση και όλη την ουσία που χρειάζεται για να σταθεί πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι ένα άνθρωπο που θέλει να ε, αλλάξει κάτι. Κα... Βασικά, όχι το πιστεύω, είμαι σίγουρο γιατί το έχω δει σε πολλού ανθρώπου να γίνεται ε, που έχω υπό την ευθύνη μου. Πιστεύω ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αλλάξουν καριέρα μέσα σε 8 μήνε, να ξέρουν σε ένα πολύ καλό επίπεδο και να ζουν αξιοπρεπώ από αυτό. Και ακράδαντα πιστεύω, πιστεύω ότι μέσα σε 3 χρόνια μπορούν να θεωρηθούν experts στο νέο τομέα. Δηλαδή, αν ξεκινήσει τώρα εσύ με την εταιρεία παραγωγή που είστε, podcast τα οποία να αφορούν τον πολιτισμό τη Κρήτη. Να, φορούνε, να, να φορούν, ε, θέματα που άπτονται τη κοινωνία τη τοπική. Πολύ, πολύ και γρήγορα θα βρει άκρη. Πάρα πολύ γρήγορα. Και πώ να το προμοτάρει και ποιου καλεσμένου να φέρει και πόσο γρήγορα πρέπει να κάνει τι αλλαγέ. Και όπω συντονίζει την ομάδα σου πίσω από τι κάμερε, αντίστοιχα θα μπορεί να συντονίσει και τον ηχολήπτη σου και τον ε, ε, κάμεραμάν κτλ. Κανένα πρόβλημα δεν θα έχει. Απλά να θέλει να δώσει αυτόν τον κόπο και τον χρόνο που χρειάζεται να επενδύσει δηλαδή για να μάθει αυτό το νέο πράγμα. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό που μα λε. Πολύ ενθαρρυντικό. Αλλά ισχύει για όλου του ανθρώπου, όχι μόνο γιατί εγώ και το Σπύρο. Ισχύει για όλου που έχουν όρεξη. Εντάξει, δηλαδή είναι τόσο αναλυμένα τα βήματα στην οικονομία αυτή τη στιγμή που δεν χρειάζεται ε. καν υψηλή νοημοσύνη, ρε παιδί μου. Όλα <laughs> είναι σχετικά εύκολα. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα. Γι' αυτό χρειάζεται όρεξη και μεράκι εδώ πέρα. Ακριβώ επειδή είναι πάρα πολύ πληροφορία, υπάρχει θολούρα. Δηλαδή σου λέει ο άλλο, τι να ψάξω πρώτα. Τι να δω πρώτα, με τι να ξεκινήσω, Να ξεκινήσω στη δικιά σου περίπτωση, με το podcast, να ξεκινήσω με Web TV, να κάνω το ελληνικό Τι να κάνω πρώτα, να μάθω πρώτα. Και εκεί πέρα, το και πέρα, πέρα το έρχεται το μεράκι και σου λέει. Και σου λέει. <ομίου> Άμα έχει, έχει όρεξη, ξεκίνα δύο-τρει δύο, ώρε, τέσσερι ώρε να σου ταιριάζει κάτι. Μίλα με τον Σπύρο, μίλα με την κοδό που μπορεί διόν, να ξέρει δύο πράγματα παραπάνω. Πήγαινε να πει ένα έναν άνθρωπο που γνωρίζει δέκα πράγματα, δοκίλουν το δύο πραγματάκια που είδε από έναν άνθρωπο που θα γνωρίζει που είναι στον ίδιο τομέα. Και εκεί πέρα έρχεται η. Η Εγώ α, Σπύρο, δεν πάντως, όρες, όμως δεν το πάντω πήρα, επειδή βλέπω ότι έχουμε εξαντλήσει και το χρόνο μα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον α, η κουβέντα μα και ενδεχομένω να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα ξανά. Ε, είσαι κάτι παρεμφερέ, να ξέρει, λίγο πριν τη σύνταξη θα έρθω να σε βρω να κάνω κάτι, δηλαδή να, να, να δοκιμάσω και κάτι πιο σύγχρονο. Μην πω ότι πήρα σύνταξη από ε, την τηλεόραση αυτή που ξέρουμε, ενώ έχουν βγει και άλλα χίλια ε, πράγματα. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να μην μας νοιάζει πότε θα πάρουμε σύνταξη. Αν θα πάρουμε ποτέ, ας μην μας να νοιάζει αν έρθει. Να γουστάρουμε τη δουλειά που κάνουμε, γιατί είναι το μισό κομμάτι της ζωής μας. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Το Σπύριο τον Αντριανίου θα τον βρείτε φυσικά στο menofstyle.gr. Θα τον βρείτε Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Ε, στο 6. είσαι. Στο, στο έξι. έξι. Είμαι και στο έξι. Πρωί... Ναι, δε... Δεν το δίνω πάρα πολύ σημασία. Είναι Ωραία. Η θα τον βρείτε Δεν και, στο κόκκινο. κόκκινο. Ευτυχώ που δίνει περισσότερη στο... σημασία σε εμά παρά στο έξι. <laughs> Ευχαριστώ. Φυσικά, φυσικά. <laughs> Έχω μεράκι και διάθεση γι' αυτό. Σ' αγαπάμε <laughs> πολύ. Καλό υπόλοιπο στη μέρα και στην εβδομάδα παρομίως. σου. Για γεια σου, Σπύρο μου. Γεια σου μέχρι την επόμενη φορά κάνε. φυσικά που θα τα ξαναπούμε.